διάβασα λοιπόν στον στο, στο πρόλογο του Προέδρου και λέει στην τριετία το εργατικό κέντρο ήταν στο πλάι των σωματείων του, των εργαζομένων κλπ. Εμείς σαν συνταξιούχοι πώς δεν το είδαμε πουθενά. 150 το συγκεντρώσεις κάναμε. Μπά και γλιτώσουμε τίποτα από τις πε, πε, πετσοκομένες μας συντάξεις. Δεν το είδαμε πουθενά. Δεν το είδαμε πουθενά όταν τρέχαμε να συνδέσουμε το ρεύμα σε κομμένους, σε συναδέλφους συνταξιούχους ή να αποφύγουν πληστηριασμούς λαϊκές οικογένειες. Δεν ξέρω, πραγματικά Πειρα, μπορεί εγώ να μην έβλεπα τότε. Ε, δεν ξέρω, συνάδελφοι. Χρειάζεται... Ακούσαμε πάρα πολλά, ακούσαμε, μας φορτώσανε μνημόνια. Ποιος μας τα φόρτωσε ο Μεγαλοδύναμος. Οι κυβερνήσει που ψηφίζετε κάθε τετραετία, αυτές μας τα φορτώσαν. Και δεν τους καταδικάζετε ποτέ, τους υμνείτε κάθε φορά. Ε, νομίζω, συνάδελφοι, ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Ε, εμείς γνωρίσαμε η γενιά μου, γνωρίσαμε γερά συνδικάτα, γερό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. 45 Σάββατα συνάδελφοι οικοδόμη δεν πήγαν στη δουλειά για να καταφέρουμε να πετύχουμε το πενθήμερο. Για να... Για να μπορέσουμε να δούμε τα παιδιά μας, να δούμε τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο, να αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα της πατρίδας μας. Και όταν τα πετύχαμε αυτά και ανασάναμε, ξαφνικά έρχονται κάποιες κυβερνήσεις πράσινες, πρασινομπλέ, ροζ και μας τα παίρνουν όλα σε μια νυχτή. Γνωρίσαμε ένα γερό ε, εργατικό κέντρο που όταν προκύρισε απεργία νέκρον η Αθήνα. Οι κυβερνήσεις τότε κατεβάζανε, θυμάμαι, ε, στρατιωτικά ρέο για να πάνε τον κόσμο στις, στις, στις του. Και όταν θυμάμαι σε ένα μπλόκο στο σύνταγμα δεν τρεπόσαστε ρε παιδιά κατέβηκε ο κόσμο με σκημένο το κεφάλι κάτω από το λεωφορείο. Κάτω από το στρατιωτικό λεωφορείο. Ένα τέτοιο εργατικό κέντρο χρειαζόμαστε σήμερα. Ένα τέτοιο εργατικό κέντρο να μπει μπροστά στι διεκδικήσει των εργαζομένων. Να μην τρέχει ο κόσμο στα συζήτια. Να μην, τρέχει, να μην αγωνιά, κάθε, κάθε, στιγμή θα του κόψουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα τέτοιο εργατικό κέντρο πιστεύουμε να μην τρώω και πολύ χρόνο γιατί δεν έχω να πω και πολλά εγώ. Να πούνε οι εργαζόμενοι. Ένα τέτοιο εργατικό κέντρο χρειάζεται σήμερα η εργατική τάξη. Να μπει μπροστά. Να... Και όχι, δηλαδή, στα τόσα χρόνια. Μια απεργία, ρε αδερφέ. Μια απεργία το εργατικό κέντρο. Και να την παλέψει με στένος Στα εργοτάξια, παντού, στα για πια. Να, να νεκρώσει άλλη μια φορά η Αθήνα όπω νεκρώνε παλιά. Γιατί, τι έγινε σήμερα, τι άλλαξε. Εύχομαι τούτο το συνέδριο να πάρει ταξική κατεύθυνση και να πετύχουμε αυτά που θέλει η εργατική τάξη. Ευχαριστώ πολύ.